Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν είναι πρόβατος στο Μανδρία, αλλά βρίσκεται εκεί για να κρίνει και να ελέγχει, τονίζει ο επικεφαλής της παράταξης συμμετέχω Δημήτρης Μπένης, με αφορμή την απόφαση των τεσσάρων της αντιπολίτευσης να μην συνενεί πλέον στις απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα, στην τελευταία συνεδρίαση υπέρ του Λευκού τάχθηκε και η παράταξη της οποίας ηγείται ο Γιώργος Χολάρος. Είναι ακριβώς αυτή η νοοτροπία που έχει η Δημοτική Αρχή, το να μην συμμορφώνεται ή να μην διορθώνει τα λάθη τα οποία έχει κάνει, διότι λάθη μπορούμε να κάνουμε όλοι. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα μοτίβο και μια πατέντα η οποία συνεχίζεται εδώ και 2,5 χρόνια τώρα, που σημαίνει ότι είναι η καθαρή επιλογή, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε πλέον. Οι απευθείας αναθέσεις και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα ή που ανεχόμασταν και κάποια πράγματα λόγω των πρακτικών δυσκολιών, εμείς δεν λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Δείχνουν όμως ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα με τον δικό τους τρόπο και όπως θέλουν αυτοί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Εμείς λοιπόν συμπαγείς θα το αρνηθούμε και δεν θα το δεχθούμε. Θα αναδεικνύουμε το κάθε πρόβλημα, θα μεταφέρουμε πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως έχουμε οφείλουμε να το κάνουμε, αλλά εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι για να ακούσουν και λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά βλέπω έστω και αργά όχι πολύ μεγάλη αντίδραση και από την παράταξη του κ. Δημαρχού που θα περίμενα, δηλαδή ότι οι συνάδελφοι. Διότι είναι καλό να είσαι σε μια παράταξη και να είναι συμπαγής, αλλά όταν βλέπεις όμως τέτοια πράγματα και τέτοιες παρανομίες, θα πρέπει από μέσα να το διορθώνεις. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην είναι γιασμένοι σε όλα. Θα πρέπει, ήδη είδαμε κάποια παραδείγματα κάποιων ανθρώπων που πραγματικά είχαν το θάρρος και να πούν και κάποια διαφορετική άποψη. Θα θυμίσω όμως ότι ακόμη και εμείς, επί κυρίου Στυλιανίδη, είχαμε τις αντιδράσεις μας. Όποτε ήταν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είτε δεν ήταν σωστά, είτε δεν γινόταν έτσι όπως θα γινόταν, θυμίζω και του κυρίου Φωτιάδη πολλές ψηφοφορίες και δικές μου και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ψηφίσαμε. Δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει κάτι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν είναι πρόβατος στο Μαντρί. Ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι εκεί ακριβώς για να κρίνει και να ελέγχει. Και αν είναι το πρώτο στο κομμάτι της αντιπολίτευσης αυτό, και η συμπολίτευση οφείλει όχι μόνο να κοιτάζει την πλειοψηφία, αλλά να διορθώνει κάποια πράγματα. Δεν το βλέπω πολύ ζωηρά ακόμη αυτό, αλλά εμείς τώρα θα το εντείνουμε ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει πλέον ανοχή, διότι αυτός που χάνει είναι η πόλη. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι χάνουν. Η πόλη χάνει, ο Ξανθιώτης χάνει. Τι ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι σας σε αυτή την υπόθεση? Ήταν πάλι ακριβώς το κομμάτι αυτό ότι μια απευθείας ανάθεση θα έρχεται να την ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια εταιρεία. Ήταν ότι για την περίφημη ανάπτυξη την οποία χάσαμε τα 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια και ακούσαμε το απίστευτο ότι βαθμολογηθήκαμε καλά αλλά μείναμε τελευταίοι. Αυτό πάλι αυτό το δασκαλικό, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, την εξίσωση αυτή δασκαλική. Είχαμε πολύ καλή βαθμολογία, αλλά πώς είμαστε τελευταίοι δεν το καταλαβαίνω. Και εκεί θα σας θυμίσω με απευθείας ανάθεση δώσαμε σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης 24-27 χιλιάρικα για να κάνει την πρόταση. Και είπα και το εξής απλό χθες. Δώσαμε σε μια εταιρεία να μας κάνει την πρόταση 27 χιλιάρικα περίπου. Τώρα που απερίφθη η πρόταση, η εταιρεία δεν έχει καμιά ευθύνη. Διότι η επιλογή τελικά δεν ήταν δική μας, ήταν της εταιρείας. Τι έκανε για αυτά τα 27 χιλιάρικα? Έτσι ο Δήμος πήγε, έδωσε 27 χιλιάδες για να κάνει μια πρόταση και τώρα που είμαστε τελευταίοι στον πάτο, τι έγινε? Ακούσαμε το περίφημο χθες, βαθμολογηθήκαμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν περάσαμε. Αυτό είναι μια εξίσωση που θα πρέπει να την εξηγήσουν οι ίδιοι. Με αυτά και με αυτά όμως, λέω ξανά, κοστίζουν στην πόλη και είναι πολλά τα λεφτά πλέον. Οι απευθείας αναθέσεις, πέρσι έκανα μια ερώτηση και ζήτησα απευθείας αναθέσεις, είναι διπλάσεις και τριπλάσεις από αυτές που είχε προηγούμενη διοίκηση. Στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας. Για σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό θα πρέπει λοιπόν λίγο να το δούμε, να το συμμαζέψουμε και θα το ελέγχουμε βέβαια όπως ελέγχουμε και κάθε τι που θα γίνεται από εδώ και πέρα. Γεγονός είναι πως η Δημοτική Αρχή θα πρέπει πλέον να εξετάζει πολύ καλά κάθε απόφαση που παίρνει, αφού οι τέσσερις τουλάχιστον της αντιπολίτευσης κληραίνουν τη στάση τους, παίρνοντας από σκληρό μπαρκάρισμα και αναγκάζοντας την παράταξη Δημαρχόπουλου να παίζει συνεχώς από θέση άμυνας.